Πληθυντό, ο οποίος αρκεί να είναι καλός μελετητής, ναι, να διαπιστώσει ότι παραδοσιακά σε πολλές χώρες οι όποιες άναρχες ομάδες, τα λεγόμενα εντός εισαγωγικών αντάρτικα πόλεις, ναι, βεβαίως όταν βάζουν κάποιοι εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δημόσια κτίρια, αναλαμβάνουν την ευθύνη και εκεί έχουμε προκηρύξεις. Ναι. Όταν όμως ενδεχομένως έχουμε γεγονότα τα οποία είναι αντιδημοφιλή, εκεί παραδοσιακά δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη, δεν έχουμε προκήρυξη, γιατί αυτά τα γεγονότα, επειδή είναι αντιλαοφιλή, τα χρησιμοποιούν προκειμένου να στρέψουν τον κόσμο ενάντια του συστήματος, ενάντια μιας δημόσιας διοίκησης, ενάντια του εντός εισαγωγικών καπιταλισμού, που αδυνατεί να προστατεύσει τους πολίτες και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αυτή είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές χώρες. Χρησιμοποιείται από πάρα πολλά εντός εισαγωγικών αντάρτικα πόλεις, από πάρα πολλές άναρχες ομάδες. Ποιος μπορεί σήμερα να μας αποκλείσει ότι τέτοιες ομάδες δεν λειτουργούν και εδώ από τη στιγμή που έχουμε αποδεδειγμένα σε κάποιες των περιπτώσεων εμπρισμούς? Γιατί το παραμύθι περί κοπεδοφάγων, δεν μπορούμε να το τρώμε συνέχεια τόσα χρόνια. Ναι, αλλά ο κύριος υπάρχουν κάποιοι κοπεδοφάγοι. Συγγνώμη κύριε Σπυριατόπουλε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπουτσίγια. Υπάρχουν υπάρχουν κάποιοι κοπεδοφάγοι. Αλλά δεν είναι όλες αυτές οι πυρκαγιές, όλοι αυτοί οι εμπρισμοί μόνο από κοπεδοφάγους. Όταν βρίσκονται και εκρηκτικοί μηχανισμοί, προφανώς δεν πρόκειται περί κοπεδοφάγων. Όταν αυτοί είναι σε τέτοια σημεία που σαφώς έχει μελετηθεί ακόμα και η καιρική συνθήκη που επικρατεί στην περιοχή, ακόμα και η ταχύτητα του ανέμου, προφανώς δεν έχουμε έναν οικοπεδοφάγο ο οποίος με ένα φουρνέλο μπορεί να βάλει μια πυρκαγιά. Λοιπόν, κύριε Παπουτσί, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπουτσί. Είναι πιο οργανωμένα πράγματα από αυτά που είναι ο οικοπεδοφάγος. Είναι προχωρημένη η σκέψη του κυρίου Σπυριατόπουλου. Πράγματι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να προσανατολίσει τη συζήτηση. Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου. Οι όποιες θεωρίες τώρα του κ. Σπυριατόπουλου για τις οργανωμένες αντιεξουσιαστικές ομάδες, οι οποίες ενδεχόμενα κρύβονται πίσω από τέτοιες πράξεις, νομίζω ότι δεν αξίζουν να συζητούμε. Άμα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο νόημα έχει να συζητάμε. Απλώς ρίχνουμε νερό στο μήλο του αποπροσανατολισμού της κουβέντας. Τι σας ενοχλεί εσάς, εάν οι αιτίες έχουν να κάνουν με απλά γεγονότα ή με εμπρισμούς και ποιοι είναι οι εμπριστές? Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να σταθείτε σε αυτό. Εκτός αν σας ενοχλεί κάτι σε όλο αυτό. Θα έπρεπε να σταθείτε φυσικά και μόνο στο αν υπάρχουν πυρκαγιές και αν αποδεικνύονται, ότι υπάρχουν ευθύνες γύρω από την κατάσβηση, την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Αυτό υποτίθεται θα έπρεπε να είναι το έργο της αντιπολίτευσης. Οι ευθύνες που υπάρχουν από την έλλειψη μέτρων πρόληψης. Γιατί βλέπω ότι κάνει κανόνες ολόκληρη συζήτηση. Δεν με παρακολουθήσατε. Λέω ξανά. Υποτιάζεται, παιδάκια, επαναλαμβάνω, εντοπίστηκε, αφέθηκε ουσιαστικά άσβεστη, πέρασε τον δρόμο και κάηκε όλη η πάρνηθα. Εσείς μιλάνε φορά το θέμα της κατάσβεσης. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή με ελαφρά την καρδία να αποκλείσουμε το ότι υπάρχουν επιτελικές ευθύνες. Αλλά δεν είναι η στιγμή να συζητήσουμε για τις ευθύνες. Ποια είναι η στιγμή τότε? Είναι η στιγμή να αντιμετωπίσουμε με συνένωση όλων των δυνάμεων τις καταστροφικές συνέπειες και την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Πολιτική αποκαλύπτωση θα έρθει η στιγμή που θα κάνουμε. Και δεν θα μιλήσουμε για τον αρμοδιότητα.